Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η μεγάλη σύσκεψη, η διευρυμένη σύσκεψη φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για το ζήτημα της όδευσης του αγωγού ΤΑΠ από την περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων. Είναι γνωστές οι ενστάσεις των αγροτών, του Συλλόγου Αγροτών του Δήμου Καβάλας για τη συγκεκριμένη όδευση. Μαζί μας, μετά το πέρας αυτής της σύσκεψης, είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΤΑΠ, Κατερίνα Μουζουράκη. Χαίρετε, κύριε Μουζουράκη. Κύριε Μουζουράκη, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για τη σημερινή σύσκεψη. Τι έγινε, προχώρησε κατάτι, ο διάλογος φαίνεται να βρίσκεται κάποια λύση? Κοιτάξτε, η σημερινή σύσκεψη προκλήθηκε μετά από ένα κάλεσμα της Δημάρχου Καβάλας, της κυρίας Τσανάκα, προς τους φορείς της Καβάλας και προς την εταιρεία μας και το Υπουργείο Ενέργειας, προκειμένου να συζητηθούν κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με την όδευση του αγωγού από την περιοχή των Τεναγών, όπως αναφέρατε. Ο αγωγός ΤΑΠ, η εταιρεία μας, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και μάλιστα με μια πολύ διευρυμένη ομάδα συνεργατών. Ήρθαμε σήμερα εδώ και συμμετείχαμε σε αυτή την σύσκεψη με σκοπό να απαντήσουμε στις απορίες, ανησυχίες και ερωτήσεις που τίθενται από την τοπική κοινωνία. Απαντήθηκαν αυτές οι ερωτήσεις? Από την πλευρά μας απαντήσαμε σε όσες ερωτήσεις μας τέθηκαν. Το σχόλιο που θα ήθελα ίσως να κάνω ήταν ότι δυστυχώς δεν μας τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις. Ήταν ένας διάλογος που κατά βάση έδωσε έμφαση σε πολλές, θα έλεγα, καταγγελίες, αλλά λιγότερο σε ουσιαστικό διάλογο. Εμείς ήμασταν εκεί, όπως έχουμε υπάρξει στο παρελθόν πολλές φορές στην περιοχή της Καβάλας, αν δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αυτή είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η 8η τέτοια συνάντηση που κάνουμε με τοπικούς φορείς και ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες στην περιοχή της Καβάλας. Και στόχος μας ήταν, όπως είναι πάντα, να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο και να απαντήσουμε. Την πλευρά μας απαντήσαμε ειλικρινά σε όλα τα ερωτήματα που μας θέθηκαν. Η ανταπόκριση των άλλων φορέων ποια ήταν, πώς την κρίνετε? Έχετε μια πρώτη εικόνα, φαντάζομαι πώς? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω για το πώς εκείνοι εξέλαβαν αυτή τη συνάντηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για να είναι ουσιαστικός ένας δεν βοήθησε στο γεγονός ότι η συνάντηση συμμετείχαν πάρα πολλά μέλη διαφόρων εκπροσώπων. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνει ουσιαστικός διάλογος πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι πραγματικά αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται. Σε μια πάρα πολύ ανοιχτή συνάντηση είναι πολύ δύσκολο να συζητηθούν εις βάθος τεχνικά θέματα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο φέρνει στην Ευρώπη φυσικό αέριο από την Κασπία. Σωστά? Σωστά. Ο ΤΑΠ είναι τμήμα ενός μεγάλου έργου που φέρνει στην Ευρώπη αέριο από την Κασπία. Μιλάμε για τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου που ξεκινάει από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ, το Αζερβαϊτζάν, με τελική απόλυξη την Ιταλία, τις ακτές της Ιταλίας, από όπου θα διέρχεται αέριο από την Κασπία στις ευρωπαϊκές αγορές. Έχει συχνά πυκνά χαρακτηριστεί και όχι μόνο από τη δική σας πλευρά ότι είναι ένα έργο εθνικής σημασίας. Πού έγκυται η εθνική σημασία του έργου? Είναι ένα πολύ μεγάλο ενεργειακό έργο και ένα από τα μεγαλύτερα που αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται παγκοσμίως. Όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο αυτό αποτελεί έργο δημοσίου συμφέροντος τόσο για τις χώρες από όπου περνάει, όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελλάδα σαν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Για να το πω πολύ πιο απλά, είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα οι αγορές της Ευρώπης κατά κύριο λόγο προμηθεύονται φυσικό αέριο από έναν προμηθευτή, τη Ρωσία. Με το άνοιγμα του νοτίου διαδρόμου φυσικού αερίου δημιουργείται μια εναλλακτική πηγή τροφοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που συμβάλλει τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ευρώπης, αλλά και στο να υπάρχουν διαφορετικές πηγές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημασία για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Ισχυροποιήσε κάτι τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βεβαίως. Ισχυροποιεί τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μια χώρα έχει στα εδάφη της μια ενεργειακή υποδομή, η οποία είναι της σημασίας που είναι αυτή η ενεργειακή υποδομή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφέστατα ισχυροποιείται η θέση της. Πέραν όμως από αυτό, είναι γνωστός ο στόχος της Ελλάδας εδώ και χρόνια να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο για όλη την Ευρώπη. Αυτό, η κατασκευή του αγωγού, δηλαδή ΤΑΠ, είναι ένα πρώτο βήμα της χώρας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στις άλλες περιοχές από που διέρχεται ο αγωγός ΤΑΠ, δεν είχατε σοβαρές ενστάσεις, σωστά, μέχρι τώρα? Εάν αναφέρεστε βέβαια για τον ελλαδικό χώρο, μπορώ να πω με μεγάλη μας χαρά ότι ο αγωγός προχωράει και η κατασκευή προχωράει πολύ ομαλά με τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Και ερχόμαστε στα Τενάγια των Φιλίππων.
Εδώ οι αγρότες ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο έδαφος. Είναι αυτή η τύρφη των Φιλίππων. Ένα έδαφος το οποίο είναι εξαιρετικά έφορο, αλλά το οποίο θεωρούν ότι μέσω της συνείδησης του εδάφους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην καλλιέργεια των χωραφιών από εδώ και μετά. Γνωρίζετε την ανησυχία τους, τι απαντάτε? Γνωρίζουμε την ανησυχία και την έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, όπως την απαντήσαμε και σήμερα σε αυτή τη συνάντηση, όσο μας δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό το οποίο έχουμε εξηγήσει είναι από το 2013, όταν μας τέθηκε αυτή η ανησυχία των αγροτών, όπως αναφέρεται, για το γεγονός ότι θα επιθυμούσαν η όδευση να μην είναι μέσα από τον τυρφώνα της περιοχής των Τεναγών, προκειμένου να μην υπάρξουν τα φαινόμενα τα οποία αναφέρεται. Παρότι τεχνικά και τότε αυτή η όδευση ήταν ασφαλής, ακούσαμε τις ανησυχίες και κάνουμε μια εναλλακτική όδευση. Αυτή η εναλλακτική όδευση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν περνάει μέσα από τον τυρφώνα της περιοχής των Τεναγών, τον παρακάμπτει, περνάει βόρεια από την περιοχή της τύρφης. Προς τι διαμαρτυρίες τότε, αν περνάει βόρεια? Πραγματικά θα έπρεπε να απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε εκείνους οι οποίοι τις εκφράζουν. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε δώσει πολλές τεχνικές απαντήσεις. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ίσως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτά τεχνικά θέματα. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να τα απαντήσουμε και προσπαθούμε, και γι' αυτό σήμερα φέραμε και μια τόσο μεγάλη ομάδα ειδικών επιστημόνων και συνεργατών της εταιρείας, για να τα απαντήσουμε εις βάθος. Παρ' όλα αυτά, εάν ακόμα υπάρχουν ανησυχίες που σχετίζονται και με την νέα όδευση, είμαστε πάντα σε θέση να τα συζητήσουμε και να τα διαλευκάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που συζητείτε το θέμα του ΤΑΠ στην τοπική κοινωνία, γίνεται λόγος για το ενδεχόμενο κάποιων ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν, για κινδύνους που εγκυμενούνται ακόμα και για τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, που ξέρετε ότι έχει κριθεί μνημείο που έχει ενταχθεί στο Διεθνή Κατάλογο της UNESCO. Υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποια ανησυχία για όλα αυτά? Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω πρώτα για το θέμα της ασφάλειας του αγωγού. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει καμία βιομηχανική δραστηριότητα η οποία να μην ενέχει κάποιες δυσκολίες, κάποιους κινδύνους. Γι' αυτό κιόλας λαμβάνονται υπόψη πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την κατασκευή τους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό την πρόκληση ενός τέτοιου συμβάντος? Βεβαίως και μπορούν, και όχι απλά μπορούν, το αποδεικνύει και η ιστορία. Εδώ και 40 χρόνια που παρακολουθούνται από το σχετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αγωγοί που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει ποτέ καταγραφεί κάποιο τέτοιο περιστατικό έκρηξης ή κάποιου άλλου ατυχήματος το οποίο είναι επικίνδυνο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι έχουμε λάβει τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα με βάση τόσο την ελληνική νομοθεσία όσο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια και κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για ένα σύστημα παρακολούθησης 24ωρης βάσης του αγωγού όταν θα βρίσκεται σε λειτουργία, το οποίο ελέγχει κάθε σπιθαμή και αποκλείει κάθε δυνατό ενδεχόμενο ατυχήματος. Γι' αυτό και όλο τον λόγο έχουμε κάνει και πάρα πολλές τεχνικές μελέτες. Μόνο ο σχεδιασμός του αγωγού διήρκησε 7 χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, που όπως λέτε είναι και μνημείο UNESCO, το γεγονός ότι πρόσφατα έγινε μνημείο UNESCO δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ένας αρχαιολογικός χώρος ο οποίος ήταν γνωστός εδώ και χρόνια και ο οποίος δεν ήταν ήδη γνωστό ότι επρόκειτο να γίνει ένα μνημείο UNESCO. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι η χάραξη η οποία επιλέχθηκε έχει την ομόφωνη έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της χώρας, του γνωστού ως ΚΑΣ, του Υπουργείου Πολιτισμού, δείχνει ότι έχει επιλεγεί η χάραξη η οποία είναι αυτή που προστατεύει τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Δεν θα ήταν δυνατό να κατασκευάσουμε στην Ελλάδα μη λαμβάνοντας υπόψη τους αρχαιολογικούς χώρους. Όπως καταλαβαίνετε, η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας είναι εξίσου σημαντική για όλους εμάς τους Έλληνες που δουλεύουμε στον ΤΑΠ, όπως είναι και για τους κατοίκους της περιοχής εδώ. Έλεγχος θα υπάρχει? Περιορισμός των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή θα υπάρχει? Γιατί οι αγρότες της περιοχής που διαμαρτύρονται λένε ότι θα υπάρχουν φράχτες εκεί, θα είναι απαγορευμένη η περιοχή, δεν θα μπορούμε να πλησιάσουμε ή θα κοπούν στη μέση τα χωράφια μας. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα?
Δεν ισχύει. Έχουμε απαντήσει ότι δεν θα υπάρξει απολύτως καμία περίφραξη. Δεν θα φαίνεται, δεν θα φαίνεται τίποτα. Δεν θα υπάρχει φράκτης. Πάνω από τον αγωγό μπορεί να συνεχίζεται κανονικά η καλλιέργεια. Μπορεί να συνεχίζεται κανονικά η καλλιέργεια, εκτός από τις βαθύριζες καλλιέργειες και μόνο για μία απόσταση 4 και 4 μέτρα αριστερά και δεξιά του αγωγού. Το υπόλοιπο χωράφι μπορεί να καλλιεργηθεί. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, το οποίο στην ουσία απαντά και στην προηγούμενη σας ερώτηση για την ασφάλεια του αγωγού, ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής της Βορείου Ελλάδος ζουν δίπλα στον αγωγό του ΔΕΣΦΑ. Δεν είναι κάτι καινούριο ένας αγωγός στα εδάφη της Μακεδονίας. Εδώ και 20 χρόνια πλέον συγκατοικούμε με τον αγωγό του ΔΕΣΦΑ και όπως βλέπετε οι καλλιέργειες των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω και αριστερά και δεξιά εκατέρωθεν του αγωγού συνεχίζουν κανονικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του ΤΑΠ. Θα καλλιεργηθούν κανονικά τα χωράφια. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε άλλωστε και για εκμίσθωση γης. Δεν αγοράζουμε τη γη, την εκμισθώνουμε για ένα διάστημα περίπου 2 ετών. Αποζημιώνουμε τις καλλιέργειες και συνεχίζεται μετά κανονικά. Αποζημιώνεται ουσιαστικά για ένα διάστημα 2 ετών. Περίπου από εκεί και μετά ετών. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει ζήτημα, μπορούν κανονικά να τα καλλιεργούν χωρίς πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και νωρίτερα από αυτά τα 2 έτη. Όταν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται σε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών, προχωράμε άμεσα στην αποκατάσταση. Και υπάρχουν περιπτώσεις καλλιεργητών, νομίζω ήδη αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή ενότητα Εύρω που βρισκόμαστε στη φάση της αποκατάστασης αρκετά χιλιόμετρα, ήδη είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που οι καλλιεργητές θα μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν τα χωράφια τους και μάλιστα σε πολύ λιγότερο χρόνο από τα 2 έτη. Κύριε Μουζουράκη, μιλήσαμε προηγουμένως για τα ωφέλη για τη χώρα. Είπατε ότι είναι προφανή τα ωφέλη γενικότερα για τη χώρα, δεδομένου ότι αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά. Και ενεργειακά. Και ενεργειακά. Εδώ, οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός, τι έχουν να χάσουν και τι να κερδίσουν. Κοιτάξτε, το τι έχουν να χάσουν θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μικρή όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός κατασκευαστικού έργου, όπως συμβαίνει με όλα τα κατασκευαστικά έργα, είτε είναι ένα οδικό δίκτυο, είτε είναι ένας αγωγός. Είναι προφανώς ότι υπάρχει μια σχετική όχληση κατά την περίοδο κατασκευής. Από εκεί και μετά, το τι έχουν να κερδίσουν είναι πάρα πολλά και είναι και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ωφέλη. Βραχυπρόθεσμα, τα ωφέλη είναι αυτά που σχετίζονται πάντα με μια μεγάλη κατασκευή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, περίπου 2.500 εργαζόμενοι μόνο στην Ελλάδα εργάζονται για την υλοποίηση του έργου, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες από όπου διέρχεται ο αγωγός. Μιλάμε για εργάτες, μιλάμε για εξειδικευμένους εργάτες, για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς. Ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού από τις τοπικές περιοχές. Εκτός όμως από τους εργαζόμενους, είναι και η έμεση αποσχόληση η οποία ενεργοποιείται λόγω ακριβώς του έργου. Μιλάμε για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην κατασκευή και έχουν πάρα πολλά ωφέλη. Διατηρούνται θέσεις ή και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο, συνεργαζόμαστε με εταιρείες μεταφορών, γερανών, χωματουργικές, με τα λιμάνια και τα τρία λιμάνια της Βορείου Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Τα τρία λιμάνια αυτή τη στιγμή έχουν πάρει ζωή εξαιτίας του έργου του ΤΑΠ και έχουν γίνει και πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις. Εργάζονται λιμενεργάτες λοιπόν, εργάζονται χώροι εστίασης, διαμονής. Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στον αγωγό ΤΑΠ. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι περισσότερες από 175 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες συμμετέχουν στην κατασκευή, στην σχεδίαση και κατασκευή του έργου. Αυτό όσο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κατασκευής και της αλυσίδας της οικονομίας που δημιουργείται γύρω από την κατασκευή. Τα ωφέλη όμως δεν σταματάνε εκεί. Υπάρχουν και τα ωφέλη που αφορούν ευρύτερα την τοπική κοινωνία. Όπως είναι γνωστό, έχουμε δεσμευτεί σαν εταιρεία να κάνουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στις τρεις περιφέρειες από όπου διέρχεται ο αγωγός. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσω δεν είναι αντισταθμιστικά ωφέλη που προκύπτουν από νομοθεσία. Είναι επιλογή του ΤΑΠ. Ήταν δική μας δέσμευση και επιλογή να επενδύσουμε 32 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις εδώ στις περιοχές από όπου διέρχεται ο αγωγός, στο πλαίσιο πάντα της προσπάθειάς μας και του ενδιαφέροντός μας να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας με τις τοπικές κοινωνίες. 2016 ξεκίνησε ο ΤΑΠ, 2020 ολοκληρώνεται. Από εκεί και μετά, ποια τα ωφέλη, ποια τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν από την λειτουργία του. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ωφέλη, ήδη εξηγήσαμε το κομμάτι το γεωστρατηγικό και το ενεργειακό.
Επίσης, ένα επιπλέον όφελος, το οποίο είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό, είναι ότι ο ΤΑΠ είναι ένας αγωγός ο οποίος δημιουργείται στην χώρα μας, είναι αγωγός ψηλής πίεσης, δηλαδή μεταφέρει αέριο σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί όμως ενδεχομένως μελλοντικά να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας. Ο τρόπος που κατασκευάζουμε τον αγωγό είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να αφήνουμε σημεία διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα, που σημαίνει ότι μελλοντικά, εάν υπάρχει το ενδιαφέρον μπορεί από το ελληνικό κράτος, μπορεί να διευκολύνει δηλαδή, ακριβώς, λέτε, την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με νέες πηγές τροφοδοσίας, όπως είναι το αέριο από την Κασπία. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν στο μέλλον, αν ενδιαφέρονται οι εθνικοί, αν ενδιαφέρει το Εθνικό Μεταφορέας Φυσικού Αερίου, να συνδεθεί με τον αγωγό και να παρέχει αέριο στις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πέραν όμως από αυτό που έχει να κάνει το εθνικό, θα το έλεγα έτσι, κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναφορά του τι θα σημαίνει η καθημερινότητα λειτουργίας του αγωγού, θα είναι μια πάρα πολύ μικρή και ασήμαντη επίπτωση στην καθημερινότητα, όπως είναι και αυτή τη στιγμή με τον αγωγό των υπάρχοντα που υπάρχει, όπως αναφέραμε, του ΔΕΣΠΑ. Η όποια παρακολούθηση και συντήρηση του αγωγού θα γίνεται από το τρέχον οδικό δίκτυο και τους αγροτικούς δρόμους, χωρίς να υπάρχει επίπτωση στην αγροτική γη και στις καλλιέργειες. Υπάρχει το τεχνικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο είναι ηλεκτρονικό και παρακολουθείται ηλεκτρονικά, και η καθημερινή λειτουργία και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα συνεχίσει κανονικά. Και εν τέλει, γιατί φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο είναι η πιο καθαρή μορφή ορυκτού καυσίμου σε μια περιοχή, σε μια εποχή, σε έναν αιώνα που ο κόσμος στρέφεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τελικά, μήπως και σε αυτό ως χώρα είμαστε καθυστερημένοι? Ή λέτε ότι απέχει πολύ από το να απεξαρτηθούμε γενικώς από τα ορυκτά καύσιμα? Η επιλογή του ΤΑΠ και του Νοτιού Διαδρόμου είναι επιλογή ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο για τα επόμενα χρόνια. Προφανώς και υπάρχει και μία στροφή στις ανανεώσιμες πηγές, όμως οι ανανεώσιμες πηγές δεν είναι μία σταθερή πηγή ενέργειας που όλο τον χρόνο αποδίδει με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σημαντική η διαφοροποίηση των πηγών. Γι' αυτό είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να έχουμε ποικιλία, θα το έλεγα έτσι, απλά στις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια ότι όλο τον χρόνο μπορούμε να διασφαλίσουμε την απαραίτητη ενέργεια για τις ανάγκες των οικοκυριών της Ευρώπης. Και το φυσικό αέριο είναι και μία πολύ καθαρή μορφή ενέργειας από τις ορυκτές, όπως αναφέρατε. Παράλληλα όμως είναι και μία μορφή ενέργειας η οποία είναι διαθέσιμη όλο τον χρόνο. Με το έργο του ΤΑΠ τώρα, όσον αφορά την όδευση από την περιοχή της Καβάλας, τι πρόκειται να συμβεί? Προς το παρόν έχουν ανασταλεί οι εργασίες, σωστά? Αυτό το οποίο έχει γίνει μία προσωρινή αναστολή μόνο για το κομμάτι της περιοχής του Ζυγού. Μιλάμε για περίπου 15 χιλιόμετρα από την συνολική όδευση. Το υπόλοιπο κομμάτι κατασκευάζεται κανονικά. Με αυτό το επίμαχο κομμάτι, τι πρόκειται να συμβεί? Ήρθατε τώρα στη σύσκεψη, ενημερώσατε τους τοπικούς φορείς. Ενδεχομένως, αν σας ξαναζητήσει κάποιος, δεν ξέρω, μπορεί να ξαναρθείτε. Τι θα γίνει από εδώ και μετά? Όπως καταλαβαίνετε, ένας διάλογος δεν σταματάει εδώ. Όπως και μιλάμε με τις τοπικές κοινωνίες από το 2013 μέχρι σήμερα, έτσι θα συνεχίσουμε και αύριο. Φυσικά όμως, οι διαδικασίες κατασκευής οφείλουν να ακολουθήσουν, να προχωρήσουν με βάση το χρονοδιάγραμμα. Μιλάμε για ένα τεράστιο ενεργειακό έργο, σημαντικό για όλη την Ευρώπη, το οποίο πρέπει να προχωρήσει βάσει χρονοδιαγράμματος. Εμείς εξαντλούμε όλο τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε και το διάλογο, αλλά κυρίως να απαντήσουμε στις απορίες και στις ανησυχίες, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής από όπου διερχόμαστε να νιώθουν ασφάλεια και να αισθάνονται ότι πραγματικά τους ακούμε και τους απαντάμε και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, αυτό θέλω να διαβεβαιώσω, και κατά την περίοδο της λειτουργίας του έργου. Το περιθώριο αυτού του χρόνου που λέτε, πότε εξαντλείται? Πότε υπάρχει ένα σημείο ότι μέχρι εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να αναστείλουμε τις εργασίες, αλλά μετά πρέπει το έργο να προχωρήσει? Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσω σε αυτό το τόσο τεχνικό θέμα. Δεν έχω την ημερομηνία που είναι η τελευταία ημερομηνία. Όμως αντιλαμβάνεστε, όπως είπατε και εσείς, το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019 και να έχει μπει πλέον σε λειτουργία το 2020. Άρα πράγματι πρέπει να προχωρήσουμε στην κατασκευή το συντομότερο δυνατό σε όλες τις περιοχές. Την πλευρά του Δήμου Καβάλας πώς την είδατε στην όλη υπόθεση? Την πλευρά της περιφέρειας
υπάρχουν και εκεί ενστάσεις ή οι ενστάσεις αφορούν κυρίως τον Αγροτικό Σύλλογο και τους κατοίκους εκείνης της περιοχής. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Δήμος Καβάλας παίζει ένα συντονιστικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια του να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των μερών που εκφράζουν ανησυχίες. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση των τοπικών φορέων, γιατί οφείλουν και πρέπει να ακούσουν όλες τις πλευρές. Θεωρώ ότι επικρατεί λογική και σύνεση, και κυρίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα προσωπικά σαν πόρη αυτής της συνάντησης, ό,τι έχει να κάνει με τους φορείς στους οποίους αναφέρατε, δηλαδή το Δήμο και την Περιφέρεια, είναι το ότι εμένουν στη θέση τους ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, να είναι γόνιμος αυτός ο διάλογος και να βρεθεί μια λύση. Εκεί στην περιοχή του... στην περιοχή του Ναγών των Φιλίππων, στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Καβάλας, θα πάτε, θα το συζητήσετε με τους αγρότες? Το έχουμε ήδη κάνει και είμαστε πάντα σε θέση να το ξανακάνουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε ειδικό γραφείο εδώ και πολλά χρόνια στην Καβάλα, το οποίο είναι ένα γραφείο κτηματολογίου, θα το έλεγα, το οποίο ασχολείται με το κομμάτι της απόκτησης γης. Έχουν κάνει πάρα πολλές και ανοιχτές και ατομικές συναντήσεις με τους αγρότες από όπου διερχόμαστε, θα διέρχεται ο αγωγός μελλοντικά στα χωράφια τους. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί τους. Το γραφείο μας είναι εδώ στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας. Λειτουργεί καθημερινά. Δεχόμαστε ερωτήσεις, απαντάμε. Και φυσικά, αν υπάρχει ένα κάλεσμα να το συζητήσουμε το ίδιο θέμα και εκεί στην περιοχή, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο. Κύριε Μουζουράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πιτσέρη.